Την ικανοποίησή τους για τις εξελίξεις και την αναμενόμενη ίδρυση σχολής ψυχολογίας στην πόλη εκφράζουν οι κάτοικοι του Διδημοτήχου. Πού θα στεγαστεί η σχολή? Μετά την τριετή διακοπή των εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας, επανέρχεται η θεσμοθετημένη αποκριάτικη εκδήλωση του Τσικνομπουρμπούλη στην Ορεστιάδα. Πότε θα γίνει και τι θα περιλαμβάνει? 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου, που είναι αφιερωμένη η γιορτή αυτή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη 14 Φεβρουαρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Την ικανοποίησή τους σχετικά με τις εξελίξεις και την αναμενόμενη ίδρυση σχολής ψυχολογίας στην πόλη εκφράζουν οι κάτοικοι του Δημοτήχου. Η σχολή, ύστερα από αναβολές, αναμένεται να λειτουργήσει από τον προσεχή Οκτώβριο και να στεγαστεί στο κτίριο του Δημαρχείου. Χθες, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου αποφάσισε να παραχωρηθεί προς χρήση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Δημαρχείο. Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου παραχώρησε στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης το κτίριο του Δημαρχείου, προκειμένου σε αυτό να στεγαστεί η Σχολή Ψυχολογίας. Το Δημότικο επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Ηρήγος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του. Οι υπηρεσίες του Δημαρχείου θα μεταφερθούν, κάτι που σημαίνει και την έναρξη μιας νέας εποχής για την πόλη των Κάστρων. Στο κτίριο που βρίσκεται πίσω μου στεγάζεται αυτή τη στιγμή η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Δημοτήχου. Στο παρελθόν υπήρχε σκέψη για μεταφορά εδώ της αστυνομίας. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται ότι αγωνεί, καθώς το πιθανότερο είναι να μεταφερθεί το Δημαρχείο. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις, αν και δεν αποκλείεται για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δημαρχείου να χρησιμοποιηθούν άλλα δημοτικά κτίρια, όπως την Οδό Βενιζέλου ή στη Δημοτική Αγορά. Την ικανοποίησή τους για την αναμενόμενη ίδρυση της Σχολής Ψυχολογίας εκφράζουν και οι κάτοικοι του Δημοτήχου. Ό,τι γίνει. Καλό, για καλό γίνεται. Μόνο να μην χαλάμε, να μην καταστρέφουμε. Ό,τι γίνει, ό,τι έρθει, καλό είναι. Μακάρι να γίνει, τα πάντα να γίνουν εδώ πέρα. Μακάρι, ναι. Θα αναβαθμιστεί η πόλη μας. Θα βοηθούν τα παιδιά μας. Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τον τόπο μας, διότι δυστυχώς η νοσηλευτική έχει αποχωρήσει. Είναι κάτι πολύ θετικό για όλους τους τομείς της πόλης μας. Για την νοσηλευτική, είστε απεσιόδοξοι, βλέπω. Ναι, από αυτά που ακούγονται, ναι. Για την ίδρυση της νέας σχολής αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ. Καλό είναι, αλλά θα γίνει όμως. Είπα, θα γίνει, ο υπουργός ήρθε. Μακάρι να γίνει. Πώς δεν είναι καλό για αυτοί οι άλλοι που έχουν παιδιά, θα στείλουν εδώ. Πώς δεν είναι καλά. Ό,τι γίνεται, καλό γίνεται. Καλό θα είναι πάνως. Μετά την τριετή σχεδόν υποχρεωτική διακοπή των εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας, επανέρχεται η θεσμοθετημένη αποκριάτικη εκδήλωση του Τσικνομπουρμπούλη στην Ορεστιάδα. Στις 16 Φεβρουαρίου, Τσικνοπέμπτη, η Ορεστιάδα θα πλημμυρίσει από την καρναβαλική παρέλαση σχημάτων και ομάδων, που θα ξεκινήσουν από το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο, θα διασχίσουν την κεντρική οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου και θα καταλήξουν στην κεντρική πλατεία της πόλης. Με μεγάλη συμμετοχή που θα ξεπεράσει τις 2.500 θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Τσικνομπουρμπούλης. Είναι η καρναβαλική παρέλαση που γίνεται στην Ορεστιάδα την Τσικνοπέμπτη. Όλη η πόλη μπαίνει σε ρυθμούς αποκριάτικου καρναβαλιού, καθώς οι Ιντεγκρουπ και οι ομάδες ετοιμάζονται. Η Δικαιπώνη στην ευχάριστη θέση να σας πει ότι ο Τσικνομπουρμπούλης θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου και από ό,τι φαίνεται ο καιρός θα είναι καλός εκείνη την ημέρα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα. Γιατί παίζει σημαντικό ρόλο ο καιρός, γιατί είναι μια καρναβαλική παρέλαση που γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Θα συμμετέχουν συνολικά 28 καρναβαλικά τμήματα. Η συμμετοχή των καρναβαλιστών ξεπερνάει τις 2.000, είναι γύρω στους 2.200 καρναβαλιστές. Και ακόμη και αν και έχει λήξει η περίοδος των καταθέσεων των καρναβαλικών τμήματων, είχε λήξει στις 6 Φεβρουαρίου, μας παίρνουν καρναβαλικά σχήματα και μας λένε ότι ακόμη και τώρα γράφονται άτομα και θα είναι περισσότερα από ό,τι αρχικά είχαν προϋπολογίσει. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και στις 2.500. Παρουσιαστής του Τσικνομπουρμπούλη θα είναι γνωστός σε όλους μας Πέτρος Πολυχρονίδης και θα έχει μαζί του την Ατάσα Κουβελά που παρουσιάζουν μαζί τον τροχό της τύχης. 10 γκρουπ καρναβαλικά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα έχουν κάνει και άρματα στην παρέλαση. Τα άρματα θα είναι σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το μήκος της παρέλασης, η οποία θα ξεκινήσει από το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο και θα ολοκληρωθεί στην πλατεία, στην κεντρική σκηνή που θα έχουμε. Απλώς τα άρματα, με το που θα περνάμε το δρόμο της Κωνσταντινούπολεως, θα φεύγουν αριστερά,
γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να ανεβούν στη σκηνή και να περάσουν μέσα από τον κόσμο, λόγω του όγκου τους. Θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα αυτή η καρναβαλική παρέλαση? Θα έχει και διαγωνιστικό χαρακτήρα. Θα βραβευτούν τα τρία καλύτερα σχήματα, τα καρναβαλικά. Τα τρία σχήματα που θα έχουν τον περισσότερο κόσμο. Τα τρία καλύτερα σχήματα με την πιο πρωτότυπη εμφάνιση. Έχει επικοινωνήσει και από αυτήν την διοργάνωση, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία να έρθει κόσμο στην πόλη μας. Έχει επικοινωνήσει, την έχουμε δώσει σε όλα τα site της περιοχής που υπάρχουν. Δευτέρα θα βγουν και τα μπάνερ τα οποία θα τα βάλουμε σε κεντρικά σημεία της πόλης. Θα μπει και ένα μπάνερ στο τελωνείο των Καστανεών, γιατί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον αυτό να την παρακολουθήσουν και πολλοί πολίτες από τη γείτονα χώρα. Βέβαια με όλα αυτά που περνάνε τώρα με το σεισμό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Οι άνθρωποι έχουν βάλει πλέον στη ζωή τους άλλες προτεραιότητες. Τα καρναβαλικά τμήματα θα μαζευτούν στις 4 η ώρα στο σημείο της εκκίνησης της παρέλασης, η οποία θα είναι στο πρώτο γυμνάσιο. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 5 και η διαδρομή θα είναι από το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο, θα διανύσουν όλη τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και θα καταλήξουν στην πλατεία στην κεντρική σκηνή. Συνολική διάρκεια όλης της παρέλασης υπολογίζεται να κρατήσει ένα τρίωρο. Θα υπάρχει DJ που θα μας βάλει στους ρυθμούς της καρναβαλικής παρέλασης. Το κάθε καρναβαλικό τμήμα θα έχει το δικό του κομμάτι. Και στο τέλος της καρναβαλικής παρέλασης θα υπάρξει ένας χρωματοπόλεμος με οικολογικά χρώματα μεταξύ όλων των γκρουπ. Για όσους δεν μπορούν να έρθουν, είναι από μακρινά χωριά, έχουν κάποια ηλικία και είναι δύσκολη η μετακίνησή τους, η δημοτική τηλεόραση θα τη μεταδώσει τη συγκεκριμένη καρναβαλική παρέλαση ζωντανά. Την αποκατάσταση των αστοχιών στην πληρωμή του μέτρου 22 για παλαιότερες και νέες εκκρεμότητες πληρωμών ζητούν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων παραχώρησαν το αίτημα αυτό για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης αύξησης της τιμής των ζωοτροφών. Για το μέτρο 22 που αφορά στην ενίσχυση ζωοτροφών προς τους κτηνοτρόφους υπάρχουν πολλές αστοχίες, τονίζει ο πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Καβάλας Νίκος Δημόπουλος. Το μέτρο 22 είναι η ενίσχυση την οποία έχει εξαγγείλει το Υπουργείο και για την οποία έχει κάνει ήδη μια πληρωμή σχετικά με τις ζωοτροφές, έτσι, με την ενίσχυση λόγω του ψυχικού των ζωοτροφών. Από εκεί και πέρα υπήρχαν πάρα πολλές αστοχίες και μάλιστα εκτός από την υπουργική απόφαση που δεν ικανοποιούσε από την αρχή τους κτηνοτρόφους, γιατί πετάει έξω πάρα πολύ κόσμο σε σχέση και με το εισόδημα αλλά και με κάποιες άλλες παραμέτρους όπως είναι η ανωτέρα βία, οι ανθρώπους που ξεκινήσανε το επάγγελμα από το 2020 και μετά. Έχουμε αστοχίες οι οποίες από ό,τι υπολογίζουμε εμείς εδώ στο νομό μας είναι γύρω στο 20-25% των δικαιούχων οι οποίοι έπρεπε να πληρωθούν. Υπάρχουν νέες εκκρεμότητες στο σύστημα πληρωμών από την αρχή προκήρυξης του μέτρου. Αυτή είναι μια εκκρεμότητα, τώρα έχει μείνει κόσμος, για τον οποίο όπως έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, θα υπάρξει πρόβλεψη για τους που ξεκίνησαν λέει το 21. Εμείς έχουμε ζητήσει όσοι ξεκίνησαν το 20, γιατί όταν ξεκινάς το 20 δεν μπορείς πολλές φορές να έχεις άμεσα εισόδημα. Άρα πρέπει να δούμε και τους που ξεκινήσαν το 20 και μέχρι το 22 που κάναν δήλωση ΟΣΔΕ. Δηλαδή και τους ανθρώπους που ξεκινήσανε πριν από 8 μήνες περίπου, οι οποίοι άνθρωποι έχουν ζώα και τα ταΐζουν με υψηλό κόστος ζωοτροφών. Επίσης, αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει να μην ισχύσει το θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης για το οποίο κοπήκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, παρότι δεν γνώρισαν ότι έχουν ποινή, είχαν κάποιες μικρές ποινές στην πολλαπλή συμμόρφωση, στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, που πολλές φορές τα ποσά που τα οποία τους είχαν κρατηθεί σαν πρόστιμο είναι απειροελάχιστα, είναι πολύ μικρά, αλλά τους έκοψαν αυτή την ενίσχυση. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το ίδιο πρόβλημα με όλο τον κόσμο, έχουν πολύ υψηλό κόστος ζωοτροφών. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να πληρωθούν και παλαιότερες εκκρεμότητες, όπως τα 4 ευρώ στα εγωπρόβατα, το 2% επί του τζίρου στις ζωοτροφές της περσινής περίοδου του Πάσχα. Εμείς έχουμε ζητήσει επίσης να γίνουν πληρωμές και για παλαιότερες εκκρεμότητες, όπως είναι τα 4 ευρώ που είχε δώσει στα εγωπρόβατα ο κύριος Βορύδης το 2020, όπου υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες ακόμα. Γύρω στις 4 με 5.000 κόσμους όλη τη χώρα, όπως και για το θέμα του 2% του τζίρου που δόθηκε το Πάσχα για τις ζωοτροφές,
στο οποίο πάλι υπάρχουν εκκρεμότητες αρκετές, όπου πολλοί κόσμος ο οποίος ήταν δικαιούχος, τελικά δεν δικαιώθηκε διότι το σύστημα δεν έλεγξε ενστάσεις, έτρεξε αυτόματα δύο-τρεις φορές και δεν μπόρεσε να τους πληρώσει. Ζητάμε από τον Υπουργό, όπως γράφουμε και, και στο έγγραφό μας μέσα, εκτός από αυτά να πληρώσει και τις αυτόχθονες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν πληρωθεί ούτε μία φορά για το 2022, είναι το μοναδικό πρόγραμμα σε κρεμότητα για την κτηνοτροφία, το οποίο δεν έχει ούτε μία πληρωμή, έστω άστοχη παράδειγμα, έτσι. Αλλά ζητάμε να γίνει έλεγχος των ενστάσεων, χειρονακτικά που λέμε, όχι με το μέσο του συστήματος μόνο. Δηλαδή να καταθέσουμε τα δικαιολογικά που χρειάζονται ο καθένας για να φανεί κατά πόσο έχει δίκιο ή άδικο σε αυτή τη συνέσταση που έχει κάνει. Όταν το σύστημα ξανατρέξει από την αρχή αυτόματα, επειδή πολλές φορές δεν υπάρχουν συμβατότητες σε πάρα πολλά αρχεία, δημιουργούνται προβλήματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Μια ξενόφερτη γιορτή, η οποία υιοθετήθηκε και γιορτάζεται τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα μας στις 14 Φεβρουαρίου, είναι αυτή του Αγίου Βαλεντίνου. Η ημέρα γιορτής των ερωτευμένων, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, είναι μια ευκαιρία ανταλλαγής δώρων και ένδειξης αγάπης μεταξύ των ζευγαριών. Τα λουλούδια, τα γλυκίσματα, τα κοσμήματα, τα χειροποίητα μπιζού και άλλα διακοσμητικά δωράκια που ανταλλάσσονται μεταξύ των ερωτευμένων χαρακτηρίζουν την ημέρα. Η ταύτιση του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου με την ημέρα των ερωτευμένων ξεκίνησε από την Αγγλία του ύστερου μεσαίωνα. Η γιορτή είχε παγανιστικές και χριστιανικές αναφορές και επικράτησε να γιορτάζεται κυρίως στον δυτικό κόσμο. Στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι τα λουλούδια, τα γλυκά, τα κοσμήματα, τα φόμπιζου που έχουν τη τιμητική τους. Οι ερωτευμένοι ως επιτοπλίστων αγοράζουν δωράκια τα οποία συμβολίζουν την αγάπη, κάποια κολιεδάκια που έχουν το άπειρο για να... ότι η αγάπη είναι μέχρι το άπειρο, καρδούλες, μπρελόκ που γράφουν «Σ' αγαπώ», οτιδήποτε δείχνει την αγάπη. Σήμερα έχει την τιμητική του το τριαντάφυλλο. Είναι η μέρα των κόκκινων τριαντάφυλλων σήμερα. Έχει κίνηση, εντάξει, ξεκίνησε από το πρωί, κινείται ο κόσμος. Υπάρχει ερωτευμένος κόσμος ακόμη, αλλά είναι σε μικρές ηλικίες, τους μεγάλους δεν βλέπουμε. Έχει λουλουδάκια, έχουμε αρκουδάκια με τα τριανταφυλάκια αυτά που είναι στη μόδα, υπάρχουν αποχυμωμένα τριαντάφυλλα μέσα σε γυάλες. Έχουμε πάρα πολλά είδη για αυτή τη μέρα. Συνήθως οι ηλικίες που θα ακολουθήσουν έτσι το έθιμο του δώρου του Αγίου Βαλεντίνου είναι περισσότερο οι έφηβοι και λίγο μεγαλύτεροι, αν και με μεγάλη μου χαρά έχω και πελάτες ακόμη και 6-7 χρονών, οι οποίοι έρχονται και παραγγέλνουν τα δωράκια τους για τις μικρές τους βαλεντίνες. Οι πελάτες που θα δαπανίσουν κάποιο ποσό τη σημερινή μέρα είναι τα αγόρια, αν και εγώ πιστεύω ότι και τα κορίτσια πρέπει λίγο να καλομάθουν τους συντρόφους τους. 20 μέχρι 30 βλέπω ότι κινείται εκεί οι ηλικίες, πιο πολύ. Αγόρια, κορίτσια. Και αγόρια και κορίτσια. Περισσότερο αγόρια. Οι τιμούλες στα φετινά δωράκια κυμαίνονται από 6-7 ευρώ σε κάποια μπρελοκάκια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους να γιορτάσουν αυτή την ημέρα. Και εντάξει, μπορούν να ανεβούν και διαφοροποιούνται ανάλογα με το υλικό, το σχέδιο, αν πάμε σε κάποιο έτσι καλύτερο κόσμημα. Ξεκινάνε από 3 ευρώ, από ένα τριαντάφυλλο, 10-20 αναλόγως τι θέλει ο καθένας. Φτηνά για να μπορούμε να κινηθούμε, να ανταπεξέλθει ο κόσμος. Ως γιορτή έχει καθιερωθεί και στη χώρα μας. Να ευχηθώ σε όλους τους ερωτευμένους να περάσουν υπέροχα αυτή την ημέρα και να τους θυμίσω ότι την αγάπη μας πρέπει να τη δείχνουμε 365 μέρες το χρόνο, να μην φοβάται ο κόσμος ούτε να αγαπήσει ούτε να δείξει τον ερωτά του. Είναι κάτι το οποίο είναι το πιο αγνό συνέστημα που υπάρχει στον κόσμο. Happy Valentine's Day, λοιπόν. Την άμεση παραγραφή όλων των οφειλών προς τους Δήμους, οι οποίες αφορούν στα έτη μέχρι και το 2012, αλλά δεν αναζητήθηκαν καν, καθώς επίσης και την οριστική διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους, οι οποίες γεννήθηκαν στα έτη μέχρι και το 2012, αλλά δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα από τους οφειλέτες, προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών. Τονίζεται ότι αφορά παλιές οφειλές προδεκαετίας. Βάσει της ρύθμισης αυτής, η περίοδος παραγραφής 20 και έως 14 ετών των οφειλών προς τους Δήμους γίνεται δεκαετής από φέτος και πενταετής από 2025. Δηλαδή, από τις αρχές του 2025 θα ισχύει πενταετής περίοδος παραγραφής
για όλα τα χρέη προς τους Δήμους. Στο ενδιάμεσο διετές διάστημα, από Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2023 έως Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2025, οι Δήμοι θα έχουν περιθώριο να αναζητήσουν, να βεβαιώσουν και να διεκδικήσουν οφειλές που αφορούν στα έτη από το 2013 μέχρι το 2017. Αν δεν το πράξουν, τώρα θα χάσουν οριστικά το δικαίωμα βεβαίωσης και εισπραξής και για αυτές τις οφειλές. Η ρύθμιση περιλαμβάνει όλα τα χρέη προς τους Δήμους, ενδεικτικά. Οφειλές από το τέλος ακίνητης περιουσίας, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα διάφορα δημοτικά τέλη, τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα. Περιλαμβάνει επίσης χρέη από πρόστιμα παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης που επιβάλλονται από δημοτικές επιχειρήσεις, τέλη κημητηρίων, τέλη ευακαθάριση των εσόδων κέντρων διασκέδασης εστιατορίων. Η νέα αυτή σημαντική ρύθμιση περιελήφθη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στην διαδικτυακή πλατφόρμα opengov.gr. Πρόκειται για νομοσχέδιο με τίτλο Σύστημα Καινοτομίας στο Δημόσιο, Τομέα Ρυθμίσης Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Α και Β βαθμού ΟΤΑ και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζοία των ζώων, συντροφιάς, λοιπές, επίγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της διάταξης του Υπουργείου, υιοθετεί επισημάνσεις που περιλαμβάνονται σε έκθεση του συνηγόρου του πολίτη για όλες τις περιπτώσεις τελών και χρεώσεων από τους Δήμους προς τους πολίτες. Η νέα αυτή ρύθμιση συνιστά αποδοχή σχετικού αιτήματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Με το Ιστορικό και Ολογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε το δελτίο μας. Βρισκόμαστε στο Ιστορικό και Λεωγραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας, το οποίο ιδρύθηκε με το 1973-74, ύστερα από την ανάγκη να συγκεντρωθεί λεωγραφικό υλικό που χανόταν λόγω της μεγάλης μετανάστευσης. Είχαν μείνει στην περιοχή πιο πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι και τα εγγονάκια, τα παιδάκια. Οπότε οι δάσκαλοι, που ήταν οι πρωτοπόροι και είναι μέχρι σήμερα, είδαν αυτή την ανάγκη και τις συλλογές που υπήρχαν στα δημοτικά σχολεία της περιοχής τις συγκέντρωσαν με μια επιλογή και τις έφεραν στο χώρο αυτό. Εδώ ήταν ένα σπίτι ενός πλούσιου ολάκληρου ζευγαριού της Ορεστιάδας, το οποίο στην ουσία σε εισαγωγικά κατέλαβε η πρώτη ομάδα που δημιούργησε το μουσείο και το μετέτρεψε στην ουσία σε ένα χώρο συλλογής περισσότερων λογογραφικών αντικειμένων. Σιγά σιγά αυτό συστηματοποιήθηκε. Μετά από κάποια χρόνια, με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και μια πάρα πολύ καλή ομάδα μουσιολόγων και ιστορικών, έγινε μια πολύ καλή συντήρηση και έγινε το πρώτο στήσιμο με την έννοια του μουσείου, όχι της συλλογής. Βέβαια, το 2005-2006 γίνεται και η επέκταση του μουσείου αυτού, του χώρου, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο, πια αφού υπήρχε και Διοικητικό Συμβούλιο, πήρε το διπλανό κτίριο και το Ίδρυμα Νιάρχου σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει τις προσπάθειες, τις κινήσεις που γινόταν στην περιφέρεια, είδε τη δουλειά που γινόταν εδώ και προθυμοποιήθηκε να χρηματοδοτήσει αυτή την επέκταση. Δηλαδή στην ουσία έγιναν οι εργασίες και πληρώθηκαν όλες από το Ίδρυμα Νιάρχου. Και έτσι το μουσείο απέκτησε την μεγάλη αυτή προέκτασή του και ως φυσικό επακόλουθο και τον εμπλουτισμό των θεματικών εκθέσεων.
Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει στο μουσείο και να δει, επειδή Οριστιάδα είναι μια πόλη νέα, προσφυγική πόλη σχετικά νέα, η ιστορία της Οριστιάδας και της περιοχής περικλείεται σε αυτές τις θεματικές εκθέσεις. Δηλαδή, μπορεί να δει από την αρχή, από τον στο ισόγειο που βρισκόμαστε, μια πάρα πολύ καλή εξήγηση στα ελληνικά και στα αγγλικά της ιστορίας της Οριστιάδας και του μουσείου, να δει αντικείμενα από την πρώτη προσφυγιά, γιατί η Οριστιάδα έγινε το 1923 από πρόσφυγες που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη, από το Κάραγα της Αδριανούπολης, και να δει κάρα με τα οποία μεταφέρθηκαν, αντικείμενα του σπιτιού, οικιακά δηλαδή, ενδυμασίες πάρα πολύ ωραίες, αυθεντικές όλες, στον πρώτο όροφο. Όλα είναι προσφορές κατοίκων, είναι όλα συντηρημένα. Η ιδιαίτερα μεγάλη αξία για όλους έχει η έκθεση με τα εκκλησιαστικά αντικείμενα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλοί πρόσφυγες δεν έφεραν προσωπικά τους αντικείμενα και κουβάλισαν τις εικόνες, τα ψαλτήρια που υπάρχουν στον πρώτο όροφο. Είναι πολύ μεγάλης αξίας. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι του μουσείου, συναισθηματικά σημαντικό και έχει και το συμβολισμό του, είναι τα χώματα που βρίσκονται στον πρώτο όροφο, τα οποία έφερε η ομάδα ποδηλατών της Οριστιάδας την ημέρα που έγινε η επέκταση του μουσείου, τα εγγένεια δηλαδή. Αντί να κόψουμε κορδέλα, οι ποδηλάτες έφεραν τα χώματα τα οποία είχε φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο προηγουμένως, τα μετέφεραν συμβολικά από το τρενό των Καστανεών εδώ στο μουσείο. Και έτσι άνοιξε η νέα πτέρυγα του μουσείου. Καταλαβαίνετε ότι τα χώματα από τις χαμένες πατρίδες, τις αλυσμόνητες πατρίδες, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία σε ένα μουσείο ιστορικό και λαογραφικό. Τα εκθέματα του μουσείου είναι πάρα πολύ σημαντικά, μερικά όμως ξεχωρίζουν, όπως είναι και αυτή η σημαία που βλέπουμε ακριβώς πίσω μου, που είναι η σημαία του κομπαναριού του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδόρων, και αυτή είναι προσφορά στο μουσείο από τον εγγονό του πρώτου κατέχοντα τη σημαία, και βλέπουμε πίσω και το καμπαναριό. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό? Γιατί όταν απελευθερώθηκε για 2 χρόνια η Αδριανούπολη και το Κάραγατς, οι κάτοικοι βγάλουν από τα μπαούλα τους εικόνες, σημαίες, παραδοσιακές ενδυμασίες. Όλα θύμιζαν την πατρίδα, δηλαδή η σημαία κράτησε ζωντανό τον ελληνισμό στην Ανατολική Θράκη για αιώνες. Τουλάχιστον οι εικόνες και τα εθνικά σύμβολα ήταν πάρα πολύ σημαντικά για τους πρόσφυγες.